Κατά τη συνεχιζόμενη ψηφοφορία, υπολογίζεται ότι μέχρι τις 3 το απόγευμα ψήφισαν 251.826 συμπολίτες μας, ποσοστό που αναλογεί στο 45,1 του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Συγκριτικά με την αντίστοιχη ώρα, κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2016, το ποσοστό παρουσιάζει μείωση της τάξης του 1%. Ολοκληρώθηκε επίσης η ψηφοφορία όσον αφορά τον ειδικό εκλογικό κατάλογο με τους συμπολίτες μας που έχουν εγγραφεί ως πρόσωπα τα οποία είναι σε περιορισμό λόγω της ασθένειας του COVID-19. Συγκεκριμένα, ψήφισαν 86 από τους 91 συμπολίτες μας που είχαν εγγραφεί στον ειδικό αυτό εκλογικό κατάλογο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 95%. Τα ποσοστά των ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως ακολούθως. Λευκωσία 2021 43,4% έναντι 46% το 2016. Λεμεσός 44,7% έναντι 47% το 2016. Αμόχωστος 51,6% έναντι 45% το 2016. Λάρνακα 45,4% έναντι 45% το 2016. Πάφος 49,5% έναντι 49% το 2016. Και όσον αφορά το εξωτερικό, 40,3% έναντι 39% το 2016. Παρακαλώ. Μια νεότερη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά το εκλογικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν νεότερα? Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τελικά έχουν ψηφίσει ο ελάχιστος αριθμός ψηφοφόρων 21 που απαιτείται για να μπορέσει να γίνει διαλογή στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, ναι, θα γίνει διαλογή στη Θεσσαλονίκη και δεν θα χρειαστεί να γίνει μεταφορά κάλπης προς την Αθήνα. Παρακαλώ. Αυτό έχω πει προηγουμένως, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όσον αφορά τον ειδικό εκλογικό κατάλογο και ψήφισαν από τους 91 που ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αυτό, οι 86. Στο νοσοκομείο είχε δηλώσει συμμετοχή ένα πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια, επειδή η κατάσταση υγείας του επιδεινώθηκε, τελικά δεν κατέστη δυνατό να ψηφίσει. Παρνωμένο υπόψη είναι ότι θα πάει καλά και η διαδικασία με την κάλπη στη Θεσσαλονίκη και θα γίνει εκεί η καταμέτρηση. Πότε να αναμένουμε τις ανακοινώσεις σας? Το συντομότερο δυνατόν, ανάλογα με τη ροή των αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Όπως εξήγησα σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε, η διαλογή των ψήφων το βράδυ απόψε θα γίνει με ειδικά πρωτόκολλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τη ροή των αποτελεσμάτων στις μεγάλες κάλπες, όπου εκεί έχουμε κάλπες των 600, των 700, ανάλογα πόση θα είναι η συμμετοχή. Εκεί θα χρειαστεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη υπομονή, ούτως ώστε να γίνει διαλογή με ασφάλεια τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους εκπροσώπους των εκλογικών συνδυασμών που θα παρίστανται στη διαδικασία. Όμως η εκτίμησή μας είναι ότι αν πάνε όλα καλά, γύρω στις 11 θα είναι εφικτό να έχουμε αποτελέσματα εκλογικών συνδυασμών. Διευκρινίζω ότι δεν το έχω αναφέρει προηγουμένως στις προηγούμενες συναντήσεις. Υπάρχει και μια εκκρεμότητα στην Αγγλία, αλλά επειδή εκεί είναι κοντινές οι κάλπες. Έχουμε μια κάλπη στο Βόρειο Λονδίνο και άλλη μια στο Πρεσβεία. Εκεί μπορεί να χρειαστεί να αναμειχθούν κάλπες μεταξύ τους. Η απόσταση η οποία χρειάζεται να μετακινηθούν είναι γύρω στη μια μισή ώρα. Δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά απλώς το αναφέρω ότι είναι και αυτός ένας παράγοντας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Απλώς, επειδή έγινε αναφορά προηγουμένως σχετικά με τις πλατφόρμες και με τα δίκτυα κοινωνικής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έχουν ενημερώσει από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ότι παρακολουθούν
την όλη διαδικασία, την όλη κίνηση που γίνεται σε αυτές τις πλατφόρμες, ειδικότερα όσον αφορά το Facebook. Έχω βρει μια σειρά γύρω στις 80 τόσες περιπτώσεις. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στη συνέχεια, έχει φανεί ότι οι πλήστες από αυτές έχουν αδρανοποιηθεί, έχουν κατέβει. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες από αυτές λειτουργούσαν, διότι χρειάζεται και ένας χρόνος να απενεργοποιηθούν. Νομίζω όμως στις πλήστες των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια καταχώρηση η οποία να συνεχίζει να είναι ενεργή ή τουλάχιστον συστηματικά ενεργή. Ευχαριστώ.